Κύριε Σερετάκη, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας. Θέλουμε ναι, και το δικό σας σχόλιο, πώς είδατε αυτή την επίσκεψη. Τουλάχιστον στο κομμάτι των σχέσεων είδαμε έτσι ένα θερμό κλίμα. Από εκεί και πέρα, επί της ουσίας, τι λέτε? Το θερμό κλίμα που είδαμε είναι στην ουσία οι εξετάσεις που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στον αμερικάνικο υπεριαλισμό και στα σχέδια των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, ότι αποδέχεται και θα παίξει μέχρι το τέλος το ρόλο του ελληνικού κράτους ως καλού παιδιού και ως μεσάζοντα για τις ενεργειακές business προωθούνται. Είναι, είναι το επιστέγασμα μιας ολόκληρης πολιτικής, την οποία δεν εφαρμόζει μόνο η σημερινή κυβέρνηση, αλλά θυμίζω ότι αυτή η αναθέρμανση και βάθυνση στρατηγικής σχέσης με τη ΣΥΠΑ ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ και επιστεγάστηκε με την υπογραφή της απαράδεκτης κατά τη γνώμη μας και επικίνδυνης συμφωνίας για τις βάσεις, και στην ουσία σηματοδοτεί μια πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή στα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή και το γενικότερο παιχνίδι που γίνεται. Θέτει σε πολύ μεγάλους κινδύνους τον ελληνικό λαό, θέτει σε σοβαρούς κινδύνους τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και κερδισμένοι θα είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι οι οποίοι κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Σε ό,τι αφορά αυτό που άκουσα, το σχόλιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, διαστόματος συναδέλφου σας, σχετικά με τα F-35 και τη σχέση με τους γείτονες, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι λεγόμενοι γείτονες που θεωρούνται οι βασικοί αντίπαλοι, να το πω έτσι, εχθροί απειλή της Ελλάδας, είναι σύμμαχοι μας στο ΝΑΤΟ. Είναι το ΝΑΤΟ το οποίο δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των χωρών του. Είναι το ΝΑΤΟ το οποίο από το 2006 με την Aegean Islands Guidance Policy που εκδόθηκε από τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή στην Ευρώπη θεωρεί τα νησιά του Αιγαίου αποστρατιωτικοποιημένα και απαγορεύει τις πτήσεις αεροσκαφών πάνω από τα νησιά αυτά, ακόμα και από τα για τα ελληνικά αεροσκάφη. Τέλος, θέλω να θυμίσω ότι είναι στο πλαίσιο αυτής της συμμαχίας που οι ελληνικές και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις επιχειρούν μαζί και, πώς το λένε, και κάνουν κοινές ασκήσεις σε διάφορα σημεία και της χώρας μας. Μέχρι πρόσφατα ήταν να συμμετέχει μάλιστα και η Τουρκία. Η τουρκική αεροπορία συμπέμπει πρόσφατα η μεγάλη αεροπορική άσκηση που γίνεται στη χώρα μας. Άρα είναι όλο το επιχείρημα. Υπάρχει μεγάλη πείρα στον ελληνικό λαό από το πόσο προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Για παράδειγμα, οι ελληνικοί πάτριοι που βρίσκονται στη δημοκρατία της Σαουδικής Αραβίας ή τα εκστρατευτικά σώματα και τα φρεγάδες που κυκλοφορούν από το κέρας της Αφρικής μέχρι το, κυκλοφόρησαν μέχρι το Αφγανιστάν. Αναφερθήκατε είναι λοιπόν όλο αυτό το επιχείρημα και έχει καταρρεύσει. Αναφερθήκατε, κύριε Σερετάκη, σε πιθανούς κινδύνους για την, εθνική μας ακεραιότητα. Πού τους εντοπίζετε εσείς αυτούς? Για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εμείς το εντοπίζουμε στις δηλώσεις που έχει καταρχήν στην πάγια πολιτική του ΝΑΤΟ, στις δηλώσεις που ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε μέσα στο και συνεντεύξεις αλλά μιλώντας και στο Κογκρέσο, ότι για παράδειγμα το τελευταίο πράγμα το οποίο σήμερα θα ήθελε το ΝΑΤΟ είναι μια άλλη πηγή έπνευσης, ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται, την ανάγκη δηλαδή συνοχής νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, που στα πλαίσια αυτού προωθούνται μια σειρά παζάρια. Κατά τη γνώμη μας δεν είναι αθώες ούτε οι πολλαπλές αναφορές στο σχήμα 3-1, δηλαδή στο σχήμα της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ συν Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια της λεγόμενης στρατηγικής ενεργειακής απεμπλοκής από τους ρωσικούς υδρογονάδρακες. Από την άλλη πλευρά, κύριε Σερετάκη, τι θα μπορούσε να γίνει? Κακά τα ψέματα, ζούμε σε μια στρατηγική σημασία περιοχή με γείτονες ανήσυχους, ας τους χαρακτηρίσω έτσι. Οι γείτονες είναι σύμμαχοι, είπαμε. Οι γείτονές μας, τις οποίες η συμμαχία στην οποία συμμετέχουμε και υπηρετούμε και στη βάση αυτής της συμμαχίας μεταφέρουμε στρατιωτικό εξοπλισμό και από τα νησιά για να εξοπλίσουμε την Ουκρανία και παρατείνουμε τέλος πάντων τον πόλεμο φθοράς που γίνεται εκεί πέρα,
Στήριξαν την επέμβαση στην Κύπρο, το ξέρουμε, συνεχίζει να υφίσταται αυτή. Δεν λένε κουβέντα για τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν και μάλιστα σας είπα νομιμοποιούν με τα ίδια τους τα έγγραφα και τις δηλώσεις τους τις αξιώσεις της τουρκικής αστικής τάξης. Αυτό το οποίο είναι πατριωτικό και αναγκαίο σήμερα είναι παράλληλα με την ενίσχυση του αισθήματος των αισθημάτων φιλίας και αλληλεγγύης των λαών που υπάρχουν σε όλη την περιοχή, να παλέψουμε στη χώρα μας για την απεμπλοκή από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, να μην φύγει κανένα στρατιωτικό σώμα εκτός συνόρων. Ήδη ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η μονάδα ετοιμάζεται να προωθηθεί στη Βουλγαρία, στοιχεία δηλαδή του ελληνικού στρατού, στα πλαίσια της προώθησης προς τη Ρωσία. Σήμερα εκεί, αύριο θα μας πούνε και πού αλλού. Στέλνουμε πολεμικό υλικό και έχουμε καταστήσει ορμητήριο των αμερικάνικων ενόπλων δυνάμεων, άρα πλατφόρμα επίθεσης και στόχο αντιπίνων, το σύνολο της ελληνικής επικράτειας από τη Σούδα, που αποκάλεσε ο κύριος Μητσοτάκης το διαμάντι του στέματος, μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Πάντως, κύριε Σερετάκη, βλέπουμε ότι και η πρόσφατη πόλεμος, η εισβολή τέλος πάντων στην Ουκρανία, και αυτή έγινε για τα μάτια του ΝΑΤΟ, να το πω έτσι. Η Σουηδία και η Φιλανδία προσπαθούν να θωρακίσουν τις χώρες τους, έτσι όπως ισχυρίζονται οι ίδιες, για το ΝΑΤΟ. Σε ένα τέτοιο λοιπόν κλίμα, πώς θα υπάρξει απεμπλοκή από όλα αυτά, από όλους αυτούς τους οργανισμούς? Μήπως θα σημάνει την απομόνωση? Ο πόλεμος ο οποίος διεξάγεται σήμερα στην Ουκρανία μετά την απαράδεκτη ρωσική εισβολή, και φυσικά είχε προετοιμαστεί πολύ προηγούμενα και υπάρχει κίνδυνο σήμερα διάχυσης, δεν υπάρχει άνθρωπος σκεπτόμενος που να μην βλέπει με ανησυχία και την πολιτική της Ρωσίας, αλλά και την πολιτική των ΗΠΑ, που να μην βλέπει και να μην διακρίνει ότι σήμερα ο ουκρανικός λαός έχει γίνει σάκοψη του box μεταξύ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας και μιας υποδιαμόρφωσης Ευρασιατικής Συμμαχίας, ότι αυτός καυγάς δεν γίνεται ούτε για τα κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε για τα δικαιώματα των ανθρώπων, τα γλωσσικά τους, τα δικαιώματα στη μόρφωση, στη δουλειά, στη ζωή, αλλά για τα συμφέροντα τα οικονομικά, για τους υδρογονάθρακες, για τις πλούσιες πρώτες ύλες, για τα γεωργικά εφόδια, για τα ζητήματα δηλαδή της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Κύριε Σερετάκη, σας και ευχαριστούμε. Φυσικά η ένταξη, η είσοδος της Σουηδίας και της Φιλανδίας στην Ευρωατλαντική Συμμαχία γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση. Η διαμόρφωση δύο πόλων, οι οποίοι ανταγωνίζονται πλέον σε όλη την Υδρόγειο. Δύο πόλοι οι οποίοι εκφράζουν τα μονοπόλια και τους επιχειρηματικούς ομίλους τους δικούς τους απέναντι στους άλλους, και βέβαια πληρώνουν όλοι οι λαοί. Θα θυμίζω ότι πριν δύο μέρες διάβαζα μια πολύ εύστοχη παρατήρηση ενός Πορτογάλου υποστράτηγου του Βέιρα Μπόργκε στην πορτογαλική τηλεόραση, που έλεγε ότι η είσοδος Φιλανδίας-Σουηδίας θα έχει γεωπολιτικές επιπτώσεις παγκόσμιας σημασίας, και έκανε λόγο, λέει, για έναν πόλεμο που δεν είναι πλέον κρύος, αλλά ήδη είναι χλιαρός. Θα θυμίζω ότι στις 4 Φλεβάρι, πριν τρεις μήνες περίπου, στην κοινή δήλωση Πούτιν-Σι Τζιν-Πινγκ, Κίνα και Ρωσία τοποθετήθηκαν ως παγκόσμιες δυνάμεις και πήραν θέση ενάντια στην παραπέρα επέκταση του ΝΑΤΟ και κάλεσαν, τις είπαν, να εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για ανάπτυξη πυράβλου μέσου και μικρού βεληνικούς στην περίπτωση Ασίας, Ειρηνικού και Ευρώπης. Πριν την εισβολή. Έχουμε δηλαδή μια σύγκρουση η οποία ξεπερνάει τα στενά όρια της Ουκρανίας, και οι επιλογές που γίνονται ξεπερνούν τα δεδομένα της Ευρώπης. Αυτό το οποίο έχει σημασία σήμερα για τους λαούς είναι να μην στοιχηθούν πίσω από αυτό ή το άλλο στρατόπεδο ληστών και εκμεταλλευτών, και με την ευκαιρία να πω ότι είναι τουλάχιστον ανιστόρητη η αποστροφή του κύριου Μητσοτάκη, όπου είπε ότι η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε τη μεγαλύτερη εξάπλωση ανθρώπινης ελευθερίας και ανθρώπινης προόδου που γνώρισε ποτέ ο κόσμος.
Μιλάμε για τη χώρα που μέχρι πριν λίγες δεκαετίες οι έγχρωμοι, οι μη λευκοί, δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Δεν μπορούσαν να ανέβουν και στα λεωφορεία. Κύριε Σερετάκη. Δεν μπορούσαν στα λεωφορεία. Που τέτοιες μέρες που μιλάμε, πριν λίγα χρόνια δολοφονήθηκε ψυχρό ο Τζορτζ Φλόιντ κτλ. Κτλ. Που είναι η χώρα που έχει περισσότερες στρατιωτικές βάσεις στον κόσμο, 750 από ό,τι τριπλάσιες από ό,τι προξενία. Και έχει ρεκόρ, η χώρα που έχει ρίξει 2 πυρηνικές βόμβες, η χώρα η οποία δηλώνει ότι δεν καταστρέφει τα χημικά της, η χώρα η οποία κάνει έρευνες για βιολογικά όπλα σε διάφορες χώρες εργασίες και μέσα στην Ασία, και η χώρα η οποία έχει το ρεκόρ στήριξη δικτατοριών σε όλη την Ιφίλιο. Αυτές είναι οι κοινές δημοκρατικές αξίες, τις οποίες πρεσβεύει και η δική μας κυβέρνηση, φαίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, οπότε αναγκαστικά πρέπει. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.